Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το βίντεο αυτό το γυρίζω πρωί της Δευτέρας 9 Μαΐου 2022. Όταν λέω πρωί εννοώ 10 το πρωί. Με πολύ λίγο ύπνο, επειδή χθες το βράδυ η κόρη μου η Κυριακή πετούσε για το Άμστερνταμ μέσω Αθηνών και δεν μπορούσε να βρει άλλη πτήση από αυτή που έφευγε 5 το πρωί, οπότε έπρεπε να την πάω στο αεροδρόμιο και να επιστρέψω και να κοιμηθώ όσο προλάβαινα. Λοιπόν, έχω πολύ αγάπη για σας, όλους τους ανθρώπους που βρίσκεστε εδώ στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι και προσπαθείτε να καλυτερεύσετε τον εαυτό σας, να καλυτερεύσετε την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία αλλάζει από τον καθένα από μας ξεχωριστά. Αυτές τις μέρες είχαμε μια συζήτηση στο κανάλι μας. Δεν θα μπούμε ξανά σε αυτή τη διαδικασία να συζητήσουμε τη συζήτηση που είχαμε στο κανάλι μας τις προηγούμενες μέρες. Όμως, χθες το βράδυ, σήμερα τα χαράματα. Καθώς επέστρεφα από το αεροδρόμιο με τον Λακούλη στο πίσω κάθισμα, ο οποίος είναι καλύτερα και τώρα κοιμάται, μου ήρθε μια φλασιά. Έχω διαβάσει περί τα 300 mail αυτές τις μέρες που ήρθαν από γυναίκες οι οποίες παρακολουθούν το κανάλι και εξέφραζαν την άποψή τους για για την συνθήκη εκείνη στην οποία εκφράστηκαν κάποιες απόψεις ότι είναι τραγικό και είναι φοβερό μια γυναίκα να κάνει σεξ χωρίς συνέστημα ή μια γυναίκα να κάνει σεξ με έναν άνδρα με τον οποίο ήδη έχει καταλάβει πως δεν θα κάνει σχέση μαζί του, αλλά παρόλα αυτά να κάνει σεξ επειδή έχει και σωματικές ανάγκες. Λοιπόν, είχα διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου. Πολλές φίλες έχουν γράψει email και μου είπαν «Δεν θέλω να γράψεις αυτά που σου λέω να τα, όχι να τα γράψεις, θέλω να τα κάνεις vlog, γιατί θα έρθουν από κάτω να με καρατομήσουν, θα έρθουν να πούμε τι κάνει αυτή, μα πώς ζει τη ζωή της». Κοιτάζω και την μπλούζα μου τώρα. «Μα πώς έχει καταλήξει, ρε παιδί μου, να βλέπει διαφορετικά το σώμα της, τον έρωτα, το σεξ, τις σχέσεις, ξέρω εγώ, στα 30 της, στα 40 της. Θέλω να σου πω την ιστορία μου, θέλω να σου πω πού ξεκίνησα, πού θέλω να πάω και σε ποιο σημείο βρίσκομαι στο δρόμο προς την απελευθέρωση από τη συνεξάρτηση και την ικανότητα να αγαπάω αληθινά, ολοκληρωμένα τον εαυτό μου πρώτα και να συνδέομαι με άλλους ανθρώπους ύστερα». Και έτσι διάβασα πολλές ιστορίες το βράδυ, επειδή είπαμε Κυριακή πετούσε χαράματα, έπρεπε να φύγουμε από το σπίτι 2 το πρωί και όταν περίμενα να περάσει η ώρα για να σηκωθεί το παιδί να πάμε στο αεροδρόμιο, διάβαζα email. Λοιπόν, στην επιστροφή από το αεροδρόμιο μου ήρθε μια φλασιά. Εντάξει, τώρα φυσικά δεν έχω ανακαλύψει τον τροχό. Και φυσικά δεν έχω ανακαλύψει την ταχυνόπιτα, όπως λένε στην Κύπρο. Στην Κύπρο λέει ανακάλυψε την ταχυνόπιτα. Η ταχυνόπιτα είναι ένα πολύ ωραίο γλυκό, θα έλεγα. Είναι, πώς είναι κρουασά με σοκολάτα, είναι ένα γλυκό που έχει μέσα, εκτός από σιτάρι, έχει ταχίνι, μέλι και κανέλα και ζάχαρη, πολύ ζάχαρη, και είναι ένα πολύ δημοφιλές γλυκό στην Κύπρο. Θυμάμαι στο σχολείο είχαμε, στο κηλικείο του σχολείου πάντα είχε ταχυνόπιτες, ελιόπιτες, τυρόπιτες, ταχυνόπιτες. Και όταν κάποιος λέει είναι πολύ ενθουσιασμένος γιατί έχει σκεφτεί κάτι που, που νομίζει πως δεν το είχαν σκεφτεί άλλοι πριν, αλλά το έχουν σκεφτεί και άλλοι άνθρωποι, δεν θα του πούνε έχεις ανακαλύψει τον τροχό, θα του πούνε ανακάλυψες την ταχυνόπιτα. Λοιπόν, ανακάλυψε την ταχυνόπιτα χθες το βράδυ, σήμερα τα χαράματα καθώς οδηγούσα. Λοιπόν, νομίζω ότι ζούμε ένα νεοπουριτανισμό. Νομίζω ότι στην εποχή μας υπάρχει ένας νεοπουριτανισμός από κάποιους ανθρώπους, ο οποίος αφορά στη γυναίκα, στο σώμα της γυναίκας και στην ερωτική λειτουργία της γυναίκας και στη συναισθηματική λειτουργία της γυναίκας. Όταν η κοινωνία ήταν πουριτανική, ακρεφνώς συντηρητική, πριν ξέρω εγώ 30, 40, 50 χρόνια, τότε θεωρούνταν απαράδεκτο, θεωρούνταν κατακριτέο
και θεωρούν τα λάθος μία γυναίκα να κάνει σεξ πριν από το γάμο. Για να είμαστε δικοί και για να είμαστε και σωστοί, η Εκκλησία λέει ή έλεγε και συνεχίζει να λέει ότι δεν είναι σωστό να κάνει σεξ πριν από το γάμο και ένας άνδρας, όχι μόνο μία γυναίκα. Δηλαδή οι προγαμιές σχέσεις, το να κάνει σεξ κάποιος χωρίς να είναι παντρεμένος με τον άνθρωπο που κάνει σεξ, θεωρούνταν κάτι πάρα πολύ λανθασμένο και κατακριτέο. Προχωράει η κοινωνία, εξελίσσεται η κοινωνία, μετά φτάσαμε σε ένα σημείο που ήταν κακό να κάνει σεξ χωρίς να είσαι αραβωνιασμένος. Δηλαδή το είχαμε έτσι προχωρήσει το ζητηματάκι. Και μετά φτάσαμε στο σημείο του νεοπουριτανισμού που λέει ότι είναι κακό να κάνεις σεξ χωρίς να έχεις σχέση ή να κάνεις σεξ χωρίς να έχεις συναίσθημα. Καλά, το συναισθήματα έχουμε συνέχεια όλοι. Φαντάζομαι ότι λένε δεν είναι καλά να κάνεις σεξ χωρίς συναίσθημα, φαντάζομαι ότι θεωρούν δεν είναι καλά να κάνεις σεξ χωρίς να είσαι ερωτευμένος με τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι. Αυτές είναι νεοπουριτανικές απόψεις. Δηλαδή απόψεις συντηρητικές, οι οποίες δεν είναι οι ακρεφνείς πουριτανικές που υπήρχαν, ξέρω εγώ, τότε, τη Βικτωριανή εποχή ή την εποχή, ξέρω εγώ, που 30, 40, 50 χρόνια, εξαρτάται που ζει κανένας. Αν ζείτε σε ένα αστικό κέντρο, αυτές οι απόψεις ήταν πριν 30 χρόνια, πριν 50 χρόνια. Αν ζείτε στην επαρχία, πριν 30 χρόνια και ούτω καθεξής. Επειδή όμως δεν είμαι κοινωνιολόγος και αυτά τα λέω έτσι βερεσέ, με την έννοια ότι δεν το έχω μελετήσει το ζήτημα και δεν έχω ένα time frame, ένα χρονολόγιο για το πότε άλλαξε μια πεποίθηση με την άλλη, θα μιλήσω εντελώς εμπειρικά. Αυτή είναι τσάτρα πάτρα υπολογισμοί που κάνω εγώ για το πότε σταμάτησε να θεωρείται κακό το να κάνεις σεξ χωρίς να είσαι παντρεμένος και ήταν εντάξει να κάνεις σεξ όταν ήσουν αραβωνιασμένος και πότε σταμάτησε να είναι κακό το να κάνεις σεξ χωρίς να είσαι αραβωνιασμένος και ήταν εντάξει το να κάνεις σεξ μέσα σε σχέση και ούτω καθεξής. Λοιπόν, στο κανάλι αυτό έχουμε κάποιο σκοπό. Ο βασικότερος σκοπός που έχουμε στο κανάλι είναι να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και να ζήσουμε υγιεινότερα. Υγιεινότερα και να μπορούμε να χαρούμε απρόσκοπτα χωρίς να παρεμβαίνουν στη μέση ψυχικές διαταραχές και ενοχές και εσωτερικοί κριτές τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Όσον αφορά στον τομέα του έρωτα, γιατί ο έρωτας είναι μεγάλο κομμάτι στη ζωή των ανθρώπων και δι των Ελλήνων και δι των Κυπρίων, πόσα καψούρο τράγουδα δεν έχουν γραφτεί για αυτόν. Όσον αφορά στο σημείο του έρωτα, θέλουμε στο κανάλι αυτό και ο στόχος μας είναι να βοηθηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν και θέλουν να μοιραστούν τη ζωή τους με έναν άλλον άνθρωπο, δηλαδή να βιώσουν την ερωτική αγάπη, δηλαδή να βιώσουν το ερωτικό συναίσθημα το οποίο να μπορέσουν να το μετεξελίξουν σε ερωτική σχέση, σε ερωτική αγάπη, όσο καλύτερα γίνεται. Δηλαδή δεν είμαστε εναντίον της αγάπης της ερωτικής στο κανάλι αυτό. Δεν είμαστε εναντίον των υγιών σχέσεων. Δεν είμαστε εναντίον της μονογαμικότητας, του να μην απατάς στον σύντροφό σου. Ίσα ίσα, είμαστε υπέρ όλων αυτών. Εδώ κάναμε ολόκληρο playlist, το οποίο λέμε μακριά από σχέσεις με παντρεμένους, για παράδειγμα. Κάναμε πόσα playlist για τους νάρκισους, για τις τοξικές σχέσεις κλπ. κλπ. Δηλαδή ο στόχος μας εμάς, ρε παιδιά, εδώ στο κανάλι, είναι όσοι θέλουν και μπορούν, όσοι θέλουν να μπορούν να κάνουν μια υγιή ερωτική σχέση και να την ευχαριστηθούν και να αγαπήσουν και να αγαπηθούν και να ζήσουν αυτοί καλά και αυτοί καλύτερα. Εντάξει. Γιατί ακόμη ως κοινωνία δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, τους στυλ, αν είναι καλά ο διπλανός μου, είμαι και εγώ καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να σας πω δύο ιστορίες δικές μου. Δεν θα πω τις ιστορίες στο γενικό μου που γράψει, γιατί δεν θέλω να βάλω καμία ψυχούλα και καμία ψυχάρα πάνω σε ένα σημείο που να μπορέσει να την πυροβολήσει ή οποιαδήποτε, προτού προλάβω εγώ να την μπλοκάρω, γιατί είπαμε θα μπλοκάρω αμήλικτα πλέον. Λοιπόν, ήτανε παραμονή του γάμου μου, του πρώτου, με τον πατέρα των παιδιών. Με τον πατέρα των παιδιών μαντρεύτηκα Κυριακή 18 Αυγούστου 1996. Την προηγούμενη μέρα έγιναν κάποια γεγονότα. Ήταν η παραμονή του πρώτου μου γάμου, λοιπόν, του γάμου με τον πατέρα των παιδιών. Έγιναν κάποια περιστατικά τα οποία κατέδειξαν
θα καταδείκνυα μάλλον σε οποιοδήποτε νοήμονα και νουνεχή άνθρωπο ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτός ο γάμος γιατί ήταν παντελώς ατέριαστος. Αλλά τόσο εγώ, όσο και ο πατέρας μου ο οποίος ήρθε μετά στη σκηνή, προσπαθήσαμε πάση θυσία να γίνει ο γάμος εκείνος. Ο δικός μου λόγος για τον οποίο προσπάθησα να γίνει ο γάμος εκείνος ήταν επειδή είχα στο μυαλό μου ότι είχα αμαρτήσει φοβερά, επειδή τους 9 μήνες που ήμουν αρβωνιασμένη είχα αφήσει τον τότε σύντροφό μου, τον αρβωνιαστικό μου, να με δει γυμνή. Δεν είχαμε κάνει σεξ πριν από το γάμο. Ήμασταν και οι δύο της εκκλησίας, ήμασταν και οι δύο σεμνοί, ήμασταν και οι δύο, και οι δύο εξομολογούμασταν και οι δύο πιστεύαμε αυτά που μας δίδασκα στη θρησκευτική οργάνωση από την οποία προερχόμασταν, και δεν είχαμε κάνει σεξ πριν να παντρευτούμε. Όμως άνθρωποι ήμασταν, το αίμα έβραζε, φιληθήκαμε και κάποιες φορές είδε ο ένας τον άλλο γυμνό. Μέχρι εκεί, τίποτα περισσότερο. Εγώ ένιωθα ότι έπρεπε οπωσδήποτε να τον παντρευτώ, γιατί έτσι θα εξαγνιζόμουν από την αμαρτία μου. Ο πατέρας μου δεν ξέρω τι σκεπτικό είχε. Θυμάμαι όποτε μου είπε: Παναγία μου, μου λέει, 6.000 καλεσμένοι αύριο στο γάμο, 200 άνθρωποι με γυρεύουν αυτή τη στιγμή για το γάμο. Τι θα γίνει τώρα? Πήρα κι εγώ ένα ποτήρι νερό, νομίζω έχω ξαναδιηγηθεί αυτή την ιστορία. Ένα ποτήρι νερό, μου λέει, θα πάθω εγκεφαλικό. Ένα ποτήρι νερό, ένα, ναι, του το έλουσα στο κεφάλι για να μην πάθει εγκεφαλικό. Ήταν Αύγουστος, είπαμε, και του είπα: Θα ζητήσω συγγνώμη και θα τα φτιάξω όλα για να γίνει ο γάμος. Θα ζητούσα συγγνώμη γιατί είχε γίνει έτσι, ρε παιδί μου, ένα περιστατικό θερμό διαμάχης και φωνών κλπ. Κλπ. Που είχα πει και εγώ κάποια λόγια τα οποία εκ των υστέρων συνειδητοποιώ και τώρα με την ηλικία του, με τη σοφία των 27 χρόνων, των 47 χρόνων, τότε στα 21 μου ήταν ανόητα τα λόγια που είπα. Όμως η πραγματικότητα ήταν, δεν ήταν ο καυγάς και πώς έγινε ο καυγάς και γιατί έγινε ο καυγάς. Ήταν ότι διαφάνηκε μέσα από εκείνη την, τον πολύ έντονο καυγά, ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτός ο γάμος, ότι δεν ταιριάζει. Και παντρεύτηκα. Και όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου, Να μείνω να φύγω, έχετε δει εκείνη την ωραιότατη φωτογραφία νύφης, την οποία είμαι πάρα πολύ λυπημένη και στενοχωρημένη και είμαι μαυρισμένη. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα περιστατικό. Εκεί στη ζωή μου εφαρμόστηκε το όχι σεξ έξω από το γάμο. Και μια άλλη σκέψη που είχα ήταν ότι είμαι τόσο κοντά στο να γίνω μια γυναίκα παντρεμένη η οποία να κάνει σεξ, η οποία να κάνει παιδί κλπ. Κλπ. Που δεν. Whatever. Σας είπα, μιλάω για τον εαυτό μου σήμερα. Εκείνος ο γάμος με ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Ταλαιπώρησε τον πατέρα των παιδιών μου πάρα πολύ. Ταλαιπώρησε τα παιδιά μου πάρα πολύ. Και γενικά δεν ήταν καλή ιδέα. Έγινε όμως και η νύφη ήταν παρθένα και ο γαμπρός ήταν παρθένος και ήταν όλοι παρθένοι και ήταν όλα παρθενικά. Πάω τώρα σε μια άλλη εμπειρία. 2 χρόνια μετά το διαζύγιο, ένα κοριτσάκι άμαθο από τη ζωή, γιατί όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου Να μείνω να φύγω και το ψυχολογικό πόλεμο, θα ξέρετε ότι μετά που έκανα την επαναστασή μου, μετά που χώρισα από τους γονείς μου, μετά που χώρισα από την εκκλησία, μετά που χώρισα από τον πατέρα των παιδιών, τότε τρόποντινα έγινα outcast, δηλαδή αποκόπηκα και από μόνη μου, με απέκοψε και το σύστημα εκείνο της οικογένειας, της θρησκευτικής οργάνωσης κλπ. Και ήμουν μόνη μου στον κόσμο που δεν ήξερα που πάντα 4. 2 χρόνια μετά λοιπόν, αφού συνειδητοποίησα ότι στην Κύπρο του 2001, του 2002, του 2003, μία κοπέλα νεαρή, η οποία ήταν δεσμευμένη και είχε 2 παιδιά, δεν ήταν μια κοπέλα που θα ήταν relationship material για τους άνδρες της ηλικίας της. Να το πω με πιο απλά λόγια. Καταλάβαινα ότι οι άνδρες της ηλικία μου ήθελαν να κάνουν μόνο σεξ μαζί μου και δεν ήθελαν σχέση, και εγώ ήθελα πάρα πολύ να αγαπήσω και να αγαπηθώ. 2 χρόνια μετά το διαζύγιο μπαίνει στη ζωή μου ένας άνθρωπος 15 χρόνια μεγαλύτερος και πολύ διαταραγμένος, θα έλεγα σήμερα. Τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ο οποίος από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, από την πρώτη στιγμή που με φλέρταρε, μου είπε ότι εγώ θέλω να κάνω σχέση μαζί σου και εγώ θέλω να σε παντρευτώ και εγώ θέλω σοβαρά πράγματα μαζί σου.
Η αλήθεια ήταν ότι ένιωσα μια κατανίκητη έλξη για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είχε όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να με κάνουν να νιώσω οικεία. Δηλαδή ήταν και νάρκισσος, ήταν και βίος, ήταν. Δηλαδή η ψυχή μου αναγνώρισε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα συνδεόμουν με τον άνθρωπο αυτό θα ήταν παρόμοιος με τον τρόπο που συνδεόμουν στην παιδική μου ηλικία με τους ανθρώπους που ο σκοπός τους και ο ρόλος τους ήταν να με αγαπήσουν, αλλά πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό. Μιλάω για τους γονείς μου φυσικά, και δεν το έκαναν επίτηδες, ξαναλέμε, το έκανα γιατί ο καθένας. Δεν θα πιάσω τώρα την ιστορία των τοξικών γονέων και τις αμαρτίες γονέων παιδιά που συνέκανα. Και πέραν τούτου, αυτή η σχέση ήταν και πολύ intriguing για μένα. Ήταν και μια σχέση η οποία με βοηθούσε στην εκδραμάτιση εναντίον των γονέων μου, γιατί ήμουν σε ένα ανοιχτό πόλεμο με τους γονείς μου τότε. Ήταν ένας άντρας 15 χρόνια μεγαλύτερος, ένας άντρας που είχε αρκετά χαρακτηριστικά, τα οποία οι γονείς μου δεν θα τα ήθελαν. Οπότε, πάνω χαρά σου. Και όχι μόνο έκανα τη σχέση, αλλά τους ενημέρωσα και τους γονείς μου για τη σχέση. Εδώ θυμήστε μου να κάνουμε ένα βίντεο κάποτε για το πότε ανακοινώνουμε μια καινούρια σχέση στο φιλικό, οικογενειακό και κοινωνικό μας περιβάλλον, γιατί πολλές φορές κάνουμε αυτό το λάθος να ανακοινώνουμε μια σχέση και μετά επειδή την έχουμε ανακοινώσει να παραμένουμε εκεί ακόμη και αν έχουμε καταλάβει πως δεν μας κάνει αυτή η σχέση. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογούμε. Επειδή εγώ ήμουνα μόνο 2 χρόνια μετά που χώρισα και επειδή ακόμη είχα μέσα μου ενοχικά ζητήματα, ακόμη είχα μέσα μου τον εσωτερικό κριτή που με έτυπτε, ζήτησα να πάω να εξομολογηθώ. Και μου λέει και αυτός, θα πάμε μαζί να εξομολογηθούμε. Είναι αυτός ο άντρας που έχω μιλήσει πολλές φορές που με είχε σαπίσει στο ξύλο στις 24 Μαρτίου του 2004 και χωρίσαμε εννοείται επί τόπου και έχω μιλήσει ξανά για το ότι έχω φάει ξύλο. Είναι αυτός ο οποίος 9 μήνες μετά από την αρχή της γνωριμίας μας με είχε δείρει κιόλας, αλλά ψυχολογικά προφανώς η αθέατη κακοποίηση και η κακοποίηση που έπρεπε να βγάλω τα πολύ σκούρα γυαλιά που φορούσα για να τη δω συνέβαινε από την αρχή. Και πήγαμε να εξομολογηθούμε σε ένα μοναστήρι. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Στη διαδρομή προς το μοναστήρι, ανοίγει το στόμα του, είχε μια εξομολογητική διάθεση ο άνθρωπος αυτός και μου είπε 1000 μύρια πράγματα για το παρελθόν του. Ας μην ξεχνάμε ότι εγώ ήμουν 28 και αυτός ήταν 43. Πράγματα τα οποία με τρόμαξαν, με σόκαραν και πράγματα τα οποία έδειχναν πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας άνθρωπος που ήταν επικίνδυνος για να βρίσκουμε μαζί του σε διάφορα επίπεδα και ηθικά επίπεδα και πνευματικά και με όλα, με όλα. Σας λέω πολύ διαταραγμένος, όχι αδιάγνωστος, πολύ διαταραγμένος. Λοιπόν, σοκ, μου εξομολογήθηκε τη ζωή του όλη ή τέλος πάντων όσοι θυμόταν, που είχε μέσα πάρα πολύ παραβατικότητα, πάρα πολλά έτσι πράγματα που έπρεπε να σοκαριστώ και σοκαρίστηκα. Ελ όμως μου λέει, εγώ θα πάω να τα πω στον παπά και θα εξομολογηθώ και θα φύγουν από πάνω μου και θα αρχίσουμε μαζί μια καινούρια ζωή. Πάμε στο μοναστήρι. Δεν είναι το μοναστήρι στο οποίο εξομολογούνται οι γονείς μου, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Είναι ένα άλλο μοναστήρι, υποτίθεται πιο προοδευτικό. Μπαίνει αυτός μέσα και κάνει 15 λεπτά. Όχι, ψέματα. 2 ώρες έκανε. 2 ώρες. Προφανώς τα είπε και στον παπά. Μα τι να πω, δηλαδή πράγματα που δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιούσε τους άλλους ανθρώπους, ο οποίος είχε μία... Τι να πω, δεν θέλω να πω. Ήταν πράγματα φοβητσιάρικα. Ακόμη και σήμερα, ας πούμε, που είμαι 47 χρονών, αν έβγαινα ραντεβού με έναν άνδρα και μου έλεγε αυτά τα πράγματα, θα τρόμαζα. Ήμασταν όμως ήδη 2 μήνες μαζί. Είχαμε 2 μήνες σχέση ήδη και το ξέραν και οι γονείς μου κλπ. Έκανε αυτός 2 ώρες. Πάω εγώ να εξομολογηθώ. Έκανα μόνο 15 λεπτά. Ήταν η τελευταία φορά που εξομολογήθηκα. Όχι, η προτελευταία. Το έκανα ξανά το 2010 να εξομολογηθώ μια φορά. Ναι, όταν είχα πάθει κρίση πανικού και τέτοια. Το 2008, τι λέω τώρα. Ναι, τότε ήταν το 2003. Ήταν η πρώτη τελευταία φορά που εξομολογήθηκα. Ο ιερέας, το μόνο που είχε να μου πει και να με συμβουλέψει,
μου λέει, κορίτσι μου, εσύ είσαι πολύ καλό κορίτσι, έφυγες από το δρόμο του Θεού, έκανες ένα λάθος που χώρισες, για παράδειγμα. Όμως τώρα σου δίνει η ζωή μια ευκαιρία να επιστρέψεις στο δρόμο του Θεού. Είναι αμαρτία που με αυτόν τον άνθρωπο έχετε σεξουαλικές σχέσεις χωρίς να είστε παντρεμένοι. Τώρα που εξομολογηθήκατε και οι δυο, να βάλετε μπροστά το γάμο. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Γιατί είναι μεγάλη αμαρτία να κάνεις σεξ χωρίς να είσαι παντρεμένος. Μετά από ο παπάς αυτός κάθισε και άκουσε όλα εκείνα που άκουσε. Όλα εκείνα που άκουσε για τη ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος προφανώς ήταν ακατάλληλος, όχι για μένα, για την οποιαδήποτε γυναίκα. Η σχέση αυτή ξέρουμε πως έχει καταλήξει. 9 μήνες μετά, και αφού κινδύνευσα πολύ ψυχικά και σωματικά, έφαγα πάρα πολύ ξύλο, ξύπνησα και τη σταμάτησα. Δύο περιπτώσεις αυτές, με πνευματικό μέσα. Γιατί τα λέω αυτά? Οι Πουριτανοί έλεγαν να μην κάνεις σεξ χωρίς να είσαι παντρεμένος. Μετά έλεγαν να μην κάνεις σεξ χωρίς να είσαι αρβωνιασμένος. Μετά έλεγαν, αφού έφτασες και έκανες σεξ, για να ξεπλύνεις τα αμαρτήματά σου, να παντρευτείς. Και τώρα ερχόμαστε σε μια εποχή που άνθρωποι που μπορεί να έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία έρχονται και περνά μηνύματα του στυλ ότι σεξ πρέπει να κάνεις μόνο όταν είσαι μέσα σε σχέση, γιατί αν κάνεις σεξ έξω από σχέση είσαι μπιπ, και αν φτάσεις και κάνεις σεξ με κάποιον που δεν σου κάνει, επειδή φοβάσαι πως θα σε πούνε μπιπ, ότι αυτή έκανε σεξ με κάποιον για μια βραδιά, για ένα απόγευμα, για ένα πρωί, για ένα μεσημέρι, δεν ξέρω τι ώρα το έκαναν, προχωράς στο να δημιουργήσεις μια σχέση ασχέτως του ότι ανεμίζουν κόκκινες σημαίες, φλάμπουρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θέλω να δηλώσω το εξής, ότι το σεξ είναι κάτι όμορφο, είναι κάτι υπέροχο, είναι μια λειτουργία στον άνθρωπο που, αν πιστεύουμε στο Θεό, θα πιστέψουμε ότι ο Θεός την έχει βάλει στο σώμα του. Ο άνθρωπος όσον από πολλά χρόνια πριν στην ιστορία έχει δημιουργήσει το ρομαντικό έρωτα, ο οποίος δεν έχει να κάνει μόνο με την αναπαραγωγή, και αρκετά σημαντικό κομμάτι στη ζωή μας είναι ο ρομαντικός έρωτας, οι προσδοκίες που έχουμε για το ρομαντικό έρωτα κλπ. Κλπ. Το βιβλίο μου πίσω, έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος. Δεν είναι κακό πράγμα το σεξ. Είναι φυσιολογικό πράγμα το σώμα μας να επιθυμεί να έχουμε ερωτικές επαφές. Και αν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μια ερωτική επαφή με έναν άνθρωπο που είτε λίγο πριν είτε λίγο μετά καταλάβαμε ότι δεν μας κάνει, να μην αφήσουμε καμία ηθικιστική άποψη, κανένα κοινωνικό στερεότυπο, κανέναν κρυμμένο μισογενισμό να μας λέει ότι αν εσύ τώρα αποχωρήσεις και δεν κάνεις σχέση με αυτόν που έφτασες και κοιμήθηκες, θα είσαι μπιπ, γιατί θα έχεις κάνει σεξ έξω από τη σχέση και σεξ χωρίς συναίσθημα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Προσοχή, γυναικάρες μου, προσοχή, κορίτσια μου, στο να μην βάζουμε οι ίδιες τρικλοποδιές στους εαυτούς μας, εσωτερικεύοντας τον νεοπουριτανισμό και τον μισογυνισμό μιας κοινωνίας εξαιρετικά υποκριτικής και επικριτικής. Γιατί με τον ίδιο τρόπο που δεχόμαστε και καταλαβαίνουμε άλλα πράγματα, θα δεχθούμε και θα καταλάβουμε και αυτό. Και θα κλείσω τώρα διαβάζοντας ένα μήνυμα που μου έστειλε μία γυναίκα σήμερα το πρωί. Το έστειλε 9 και 16. Όλες αυτές που έγραψαν αυτές τις μπούρδες υποθέτω ότι έχουν υπέροχες φανταστικές οικογένειες και σχέσεις. Καμία δεν είναι σε σχέση με κάποιον που έχει απλά το ρόλο του χορηγού και άρα σεξ χωρίς συναίσθημα. Καμία δεν ονειρεύεται έναν πρώην και τα λοιπά και άρα σεξ χωρίς συναίσθημα. Καμία δεν έχει παράλληλη σχέση και απλά κάνει σεξ χωρίς συναίσθημα με τον άντρα της για να καλυφθεί. Ταπεινά ρωτάω, επειδή έχω πολύ φτωχό μυαλό, μήπως ζουν κάπου αλλού? Σίγουρα. Να έχετε την αγάπη μου, και εδώ σε αυτό το κανάλι θα μάθουμε και θα εξελιχτούμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια που μας βάζει ο νους μας
και που μας βάζει μια κοινωνία προβληματική και επικριτική, για να μπορέσουμε να χαρούμε όσο πληρέστερα γίνεται και όσο πιο ολοκληρωμένα γίνεται τα ανθρώπινα συναισθήματα, μεταξύ των οποίων είναι και αυτό του έρωτα, και να μπορέσουμε να βιώσουμε όσοι το επιθυμούμε και όσοι το έχουμε στη ψυχή μας, όσοι το επιθυμείτε και όσοι το έχετε στη ψυχή σας, να βιώσουμε έναν έρωτα μεγάλο, με αγάπη, με συναίσθημα έντονο, που να υπάρχει ανταπόκριση, που να υπάρχει δέσμευση και να μπορέσει να μεταφερθεί σε μια ερωτική αγάπη και να βρούμε τον άνθρωπό μας όσοι και όσες θέλετε και θέλουμε ή δεν θέλουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν εννοώ ότι όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλά αυτό άμα συμβεί στη ζωή ενός ανθρώπου είναι κάτι υπέροχο. Και κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε και λίγο για το ότι πολλές φορές χαμηλώνουμε τα standards μας και δεν έχουμε το θάρρος να παραδεχτούμε τι πραγματικά θέλουμε. Σε αυτό το κανάλι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να γίνουμε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί το μυαλό και το σώμα μας και το συναίσθημά μας, και θέλουμε να συμπεριλάβουμε με αγάπη όλους τους ανθρώπους, όλες τις ανθρώπινες εκφάνσεις, και να μην κουνάμε το χέρι και να μην βάζουμε ενοχές για πράγματα απολύτως φυσιολογικά. Και όλοι βρισκόμαστε σε ένα ταξίδι εξέλιξης, σε ένα ταξίδι που συνεχώς καλυτερεύουμε τη ζωή μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από μυαλό έχουμε και σώμα, ότι εκτός από πνεύμα έχουμε και σώμα. Είμαστε ψυχοσωματικοί οργανισμοί. Και το σώμα μας κάποιες φορές χρειάζεται κάποια πράγματα, τα οποία άμα του τα δώσουμε, να μην νιώθουμε ενοχές γι' αυτό και να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να μας ντροπιάσει. Την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Γεια.